Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Σε αναβρασμό η κεντροαριστερά. Βγαίνουν τα μαχαίρια μεταξύ Δούκα και Ανδρουλάκη 10 μέρες πριν τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Μην κολλήσουμε ΣΥΡΙΖΑ σύντροφοι, διαμηνεί η Άννα Διαμαντοπούλου. Υπέρ της διαξαγωγής debates των ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμιλος. Συνεδριάζουν σήμερα οι 87 για να καταλήξουν στο πρόσωπο που θα στηρίξουν. Ομιλία με πολλούς αποδέκτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Καμία λύση των δύο κρατών δεν είναι αποδεκτή για το Κυπριακό, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θέλουμε να λύσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ με την Τουρκία, συμπλήρωσε. Κάλεσε τα Σκόπια να σεβαστούν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τάχθηκε υπέρ της εκεχηρίας των 21 ημερών ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Απόφαση σταθμός της ελληνικής δικαιοσύνης. Για πρώτη φορά προφυλακίστηκε ανήλικος για μπούλινγκ σε ειδικό κέντρο κράτησης ο 17χρονος που ξύρισε 12χρονο παιδί με φαλτσέτα σε σχολείο της Ερμιώνης. Στον Άλυμο, μαθητής απείλησε την καθηγήτριά του μετά από παρατήρηση για το κινητό. Άνοιξε η κούρσα ηγεσίας των ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να καταθέτει στην Κουμουνδούρου τις 30 υπογραφές αλλά και το πόθεν έσχες του. Στην κούρσα μπήκε και ο Σωκράτης Φάμελος, έχοντας τη στήριξη της ομάδας των 100 που κατέθεσαν τη μομφή στον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος, αν και δεν ανακοινώνει επίσημα την υποψηφιότητά του, άρχισε ήδη περιοδίες. Ξεκίνησε και επισήμως η προεκλογική περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ με την κατάθεση υποψηφιότητων για την Προεδρία. Στεφάνε, καλώς ήρθες στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη βρέθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος συμμετείχε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τις ανεμογεννήτριες. Παρότι δεν έχει δηλώσει ακόμα επισήμως υποψήφιος, δεν χάνει την ευκαιρία να δηλώνει παρόν, ενώ επιμένει στη στρατηγική αδιαμεσολάβητης, όπως λέει, σχέσεις με την κοινωνία. Ο Στέφανος Κασελάκης αναμένεται να κάνει την κίνησή του τις επόμενες ημέρες, όπως άφησε να εννοηθεί σε αφιέρωση που άφησε σε καφενείο της Τρίπολης, που τελείωνε με τη φράση: Επιστρέφω σύντομα. Με 32 υπογραφές αναχείρας πέρασε το κατόφλι της Κουμουνδούρου ο Παύλος Πολάκης. Υπέρ της υποψηφιότητάς του υπέγραψαν μεταξύ άλλων ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς, αλλά και τρία στελέχη της κυβέρνησης Τσίπρα, Γιάννης Μουζάλας, Λευτέρης Κρέτσος και Τρίφων Αλεξιάδης. Ο βουλευτής Χανίων κατέθεσε και την τελευταία δήλωση πόθεν έσχες του. Εγώ θέλω να καλέσω όλους τους συνυποψήφιους μου να κάνουν το ίδιο, να προχωρήσουμε σε έναν αγώνα αντιπαράθεσης θέσεων και προγραμμάτων. Γιατί η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Και όχι σε σουχλιά και διαφωνίες επί των δευτερευόντων. Με ένα βίντεο στα social media, ο Σωκράτης Φάμελος έβαλε το όνομά του στην κούρσα για την ηγεσία, τονίζοντας πως η ελληνική κοινωνία χρειάζεται έναν σοβαρό και αξιόπιστο ΣΥΡΙΖΑ. Αναλαμβάνω την ευθύνη να ηγηθώ σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια και να ηγηθώ πρώτα απ' όλα την ενότητα, όπως το απέδειξα. Σταματώντας την εσωστρέφεια και την τοξικότητα. Γιατί οφείλουμε να περάσουμε από το εγώ στο εμείς. Καταλαβαίνω όσους απογοητεύσαμε. Και σας καλώ να γυρίσετε. Για να γίνουμε ξανά περήφανοι για το κόμμα μας. Αλλά και γιατί η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ αφορά όλη την κοινωνία. Πάμε όλοι μαζί λοιπόν. Επόμενος κρίσιμος σταθμός, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 5 Οκτωβρίου, η οποία θα κρίνει και αν με την εκλογή Προέδρου στον πρώτο γύρο θα γίνει και εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση. 10 μέρες έχουν μείνει για τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ και οι τόνοι ανάμεσα στους 6 υποψηφίους για την Προεδρία ανεβαίνουν. Ο Χάρης Δούκας κατηγόρησε στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη για επιθέσεις ακροδεξιάς ρητορικής, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για θεωρίες συνωμοσίας και πονηριές στα social media. Ανέβηκαν οι τόνοι στο ΠΑΣΟΚ με φόντο τη σύγκρουση Ανδρουλάκη-Δούκα λίγες ώρες μετά το debate. Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για επιθέσεις ακροδεξιάς ρητορικής που, όπως λέει, δέχεται από στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αρνείται τις κατηγορίες και να του απαντά πως ψάχνει σωσίβιο στην τεχνητή πόλωση. Το ΠΑΣΟΚ είχε για όλα συγκεκριμένες θέσεις. Και αυτή η δουλειά δεν μπορεί να υποτιμάται. Στην κυβέρνηση δεν μας φέρουν ούτε οι κραυγές, ούτε η θεωρία συνωμοσίας, ούτε η πονηριά στα social media. Θα μας φέρει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Τόλμησα και είπα ότι η ΔΕΗ έχει μπροστά ένα δέλτα. Και έπιασα στο στόμα μου τους τραπεζίτες. Ενοχλούνε κάποιους. Καλά κάνουνε. Εγώ οφείλω να τα πω και εσείς οφείλετε να απαντήσετε αν συμφωνείτε ή όχι στις 6 του Οκτώβρη. Η Άννα Διαμαντοπούλου ζήτησε η προεκλογική κούρσα να μην κολλήσει ΣΥΡΙΖΑ. Να μην κολλήσουμε. Πρέπει όλα τα στελέχη, αλλά και οι πολίτες, να υποστηρίζουν όποιον υποψήφιο θέλουν. Με πάθος, με επιχειρήματα.
αλλά να μην κατηγορούν τους άλλους. Σύμφωνα με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, στην προτίμηση Προέδρου όσων θα πάνε σίγουρα ή πιθανό να ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης λαμβάνει 31%, η Άννα Διαμαντοπούλου 24% και ο Χάρης Δούκας 22%. Ακολουθούν Παύλος Γερουλάνος με 12%, Νάντια Γιανακοπούλου με 3% και Μιχάλης Κατρίνης με 3%. Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε πως οι τεχνητές εντάσεις δεν αφορούν κανέναν και συνέστησε σοβαρότητα και αίσθημα ενότητας. Κινήματος, μαζί με όλους όσους πιστεύουν σε μια νίκη αξιών. Γι' αυτό ζητώ την ψήφωση. Και έτσι θα την τιμήσω. Όχι σε αντιπαράθεση με μη πολιτικούς όρους, είπε ο Μιχάλης Κατρίνης. Υπήρχε λοιπόν μια αντιπαράθεση, θα έλεγα τεχνητή, παραπολιτικού χαρακτήρα. Κακώς χαλάει το κλίμα με μη πολιτικούς όρους. Τη διατήρηση του κλίματος πολιτικού πολιτισμού ζήτησε η Νάντια Γιανακοπούλου. Είναι λίγες ημέρες μέχρι τις εκλογές. Ας μιλήσουμε για τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Οι 6 υποψήφοι βάζουν μπροστά τις μηχανές με το βλέμμα στην κάλπη της 6ης Οκτωβρίου. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Σεβαστάκη για να αναλύσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Σεβαστάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόταση. Να ξεκινήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί φαίνεται ότι ο κύριος Κασελάκης θα είναι υποψήφιος απέναντι στον κύριο Φάμελο και τον κύριο Πολάκη, που έχουν ανακοινώσει και επίσημα την υποψηφιότητά τους. Ένα πρώτο σχολείο σας θα θέλαμε. Ο κύριος Κασελάκης κρατάει επίτηδες, δεν έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, γιατί θέλει λίγο να δώσει χρόνο ώστε να γίνει πιο ευδιάκριτη η δήλωσή του. Όταν απέχεις από τις αυτοπροτάσεις των υπολείπων, κατά κάποιο τρόπο ξεχωρίζει. Είναι κοινωνιακή επιλογή. Υπάρχει η μνήμη του ΣΥΡΙΖΑ που την συμπυκνώνουν οι κύριοι Πολάκης και ο κύριος Φάμελος. Και υπάρχει η, ας πούμε, νεωτερικότητα, το νεωτερικό πρόσωπο, το ανανοητικό πρόσωπο που προσπαθεί να το συμπυκνώσει ο κ. Κασελάκης. Με αυτά τα εργαλεία θα διαγωνιστούν, αν δεν υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα εντωμεταξύ ή αν η πόλωση αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, το ελπίζω όχι. Εν τούτης, οι υποψήφοι είναι πιο πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώ ότι επειδή το πολιτικό σύστημα έχει πολύ μεγάλες αλληλεξαρτήσεις, η απόδοση του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, του όποιου, θα εξαρτηθεί από το ποιος θα εκλεγεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, από το αν γίνει το εξής, από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν προκύψει κάποια άλλη Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη του κυρίου Δένδια. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή το πολιτικό σύστημα έχει αυτές τις εξαιρετικές αλληλεξαρτήσεις, οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουν μέσα σε αυτή την διελκυστίνδα που αφορά και τον εξωτερικό χώρο, όχι μόνο τον εσωκομματικό χώρο. Τι εννοείτε, κύριε Σεβαστάκη, ότι μπορεί να προκύψει μια Νέα Δημοκρατία του κυρίου Δένδια? Πώς το εννοείτε αυτό ακριβώς? Επειδή όλο το αντιπολιτικό παιχνίδι έχει στηθεί πάνω στην αναμέτρηση με τον κύριο Μητσοτάκη και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει μοιραία συλλέξει κόπωση, πολιτική κόπωση, λόγω της πολιετούς πρωθυπουργικής θητείας, πολιετούς για τα μέτρα της νέας κοινοβουλευτικής τάξης, που είναι η μεταμνημονιακή, και μεταμνημονιακή περίοδος. Έχει αλλάξει η ηλικία των κυβερνήσεων. Λέω λοιπόν ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία, το έχουμε ξαναπεί, υπενηχθεί αυτό, μπορεί να επινοήσει, να προσπαθήσει να ανανεωθεί, προβάλλοντας, όχι κατά ανάγκη να πω, προβάλλοντας ένα νέο πρόσωπο. Και επειδή δεν διασυμπυκνώνει αυτό το καραμαλικό, το συντηρητικό, το πατριωτικό και συγχρόνως το θεσμικό χαρακτήρα, πιθανόν να επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, εάν δει τα σκούρα στην
επόμενη τριετία να προβάλλει κάποιο άλλο πρόσωπο. Έχουν ξαναγίνει σε κόμματα μηχανισμούς εξουσίας, έχουν ξαναγίνει αυτά. Θυμίζω το κλείσιμο της τετραετίας, της δεύτερης τετραετίας του Κώστα Σιμίτη, ο Κώστα Σιμίτης έδωσε το δαχτυλίδι στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος έχασε τις εκλογές. Κάνουν τα κόμματα που είναι μηχανισμοί εξουσίας τέτοιες κινήσεις. Άρα, μη ζουμάρουμε μόνο πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ποιος θα εκλεγεί, αλλά να δούμε συγχρόνως και την ποιος θα εκλεγεί στο ΠΑΣΟΚ και ποιος θα ανέλθει ως πρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, το πολιτικό σύστημα, ακριβώς επειδή είναι ευάλωτο, είναι ανεξαρτώμενο. Και έτσι πρέπει να το ερμηνεύουμε. Αυτό μετά την ολοκλήρωση της τριετίας στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι πιθανολογώ, είναι λογικό να συμβεί, όμως θα χρειαστεί έναν χρόνο η Νέα Δημοκρατία όπου να εμπεδωθεί το ανανοητικό της πρόσωπο. Θα δούμε και τις μετρήσεις, αν ας πούμε ο νέος ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, όποιος είναι αυτός, βοηθήσει το να συνέλθουν οι μετρήσεις, αυτό θα του δώσει ζήλιο. Και ίσως θα είναι το μόνο που θα σώσει το ΣΥΡΙΖΑ από τη διάσταση. Αν όμως εκλεγεί ένας υποψήφιος που είναι ανταγωνιστικός και φυσιογνωμικά και γλωσσικά και εκφραστικά στο ΠΑΣΟΚ, τότε πραγματικά θα δυσκολευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι περίπλοκο το παιχνίδι, έχει σχέση και με τα προφίλ, έχει σχέση και με τις εκφωνήσεις. Πάντως, το τραύμα που έχει υπάρξει, η διχοτόμηση που έχει υπάρξει στο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απίστευτη. Στο πολιτικό σώμα, στο ψηφοφορικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα προς επιβεβαίωση των όσων λέτε, ο κύριος Δένδια στις δημοσκοπήσεις, όσον αφορά την δημοφιλία των υπουργών, έρχεται στις πρώτες θέσεις. Είναι συνήθως δεύτερος. Θυμάμαι πάντα να πρωτεύει. Ιδίως μετά την επικοινωνιακά πολύ καλή βραδιά όταν είχε επισκεφθεί την Τουρκία και έθεσε τα θέματα, δεν τα στρογγύλεψε για λόγους αυροφροσύνης, επειδή έκανε επίσκεψη ξένη χώρα, είχε ανέβει και έκτοτε είναι πάντα ψηλά ο Δένδιας και εκφράζει τα αποθυμένα πολλών πλευρών της δεξιάς. Τον συντηρητισμό κατά κάποιο τρόπο, την θεσμική, ο Δένδιας είναι θεσμικός πάρα πολύ, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, πάντα στις δυσκολότερες στιγμές μεγαλύτερης σύγκρουσης, πολιτικής σύγκρουσης, ενώ και το 2015, 2016, ο Δένδιας ήταν εξαιρετικά θεσμικός, δεν παρεξέτεινε. Επίσης, βλέπουμε την κίνηση των ΔΕΚΑ, τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ δεν είναι κάτι τυχαίο στην πολιτική. Είναι σένσορες οι βουλευτές. Κάνανε μια κίνηση, ας το πούμε, που αγγίζει τη λαϊκή δεξιά και που έχουμε ξαναπεί ότι θα μπορούσε να την κάνει, να την υιοθετήσει σαν γλώσσα και σαν ένσταση για τα κόκκινα δάνεια εννοώ, και η αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δυστυχιστοποιηθεί ως προς την εγγραφή της, τη λαϊκή εγγραφή της. Και αυτό που τις έχει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αποδυναμώσει τη σχέση της με τον κόσμο, είναι η ακρίβεια. Είναι η ακρίβεια. Επομένως, ναι μεν έχουμε εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε συνεξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ, γίνονται οι εκλογές, και έχουμε εσωτερική επίσης εξέλιξη στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει παλμός στο πολιτικό σύστημα και θα πρέπει να το παρακολουθούμε με αυτό το διευρυμένο μάτι. Τώρα, κύριε Σεβαστάκη, επειδή οι υποψήφοι και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι τοποθετούνται απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και όχι απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό βοηθάει κάποιο από τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς για να συγκροτήσουν μία αντικυβερνητική πρόταση που να είναι ανταγωνιστική της κυβέρνησης. Οι καημένοι, οι αρχηγοί στοχοποιούνται ή ιεροποιούνται και τα δύο. Δηλαδή ή τους
γίνονται αντικείμενο γλυντσαρίσματος ή γίνονται αντικείμενο λατρεία. Παίζει ρόλο το πρόσωπο, παίζει ρόλο το ύφος, το στυλ. Αυτή τη στιγμή όμως η Νέα Δημοκρατία, λόγω της ακρίβειας που αγγίζει το πολύ, το πιο λαϊκό, η πιο λαϊκή πολιτική πληροφορία είναι η ακρίβεια. Είναι δηλαδή η τσέπη. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος, δεν αντέχει ο κόσμος, αποδυναμώνεται. Επομένως ο Μητσοτάκης εισπράττει αδίκως, αλλά έτσι είναι ιδιαίτερη. Εισπράττει και κατά κάποιο τρόπο οι κομματικοί μηχανισμοί βολεύονται να πηγαίνει η οργή σε ένα πρόσωπο για να γλιτώνουν οι ίδιοι. Είναι θαυμάσιο το πολιτικό, το πολιτικό σύστημα και οι τρόποι με τους οποίους αμήνεται. Λέω λοιπόν ότι η θέωση είναι δίπλα στην καταδίκη, η θέωση ενός ηγέτη. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να δούμε το γρίφο, αν η Νέα Δημοκρατία, πλησιάζοντας το τέλος της τετραετίας και έχοντας τον Μητσοτάκη, ήταν μια πάρα πολύ αποδοτική για τα μέτρα της παράταξης δεύτερη θητεία. Δηλαδή έχει καταφέρει, είναι η πρώτη μνημονιακής εκκίνησης κυβέρνηση που έχει κλείσει μνημείο τετραετίας. Έχει νικήσει και επίσης έχει οδηγήσει τον αντίπαλό της σε πολύ μεγάλη κρίση, το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε λοιπόν αν θα κάνει, θα βγάλει τον άσο από το μανίκι, που κατά τη γνώμη μου θα είναι ο Νίκος Ζέλιας. Να πάμε τώρα και πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε την υποψηφιότητα του κυρίου Φάμελου, μπορεί να ενώσει το κόμμα? Όταν υπήρχε η επίκριση ότι θα πάει η κυβέρνηση με το Μητσοτάκη στις προγραμματικές δηλώσεις, στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ότι θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με το Φάμελο, εγώ είχα πει από το κανάλι ότι είναι ένας πολύ σοβαρός κοινοβουλευτικός και επιβεβαιώθηκε απολύτως, διότι η κοινοβουλευτική παραγωγή ήταν υψηλού επίπεδου, ξέρει κοινοβουλευτικά γράμματα, έχει τέμπο στις ομιλίες, επομένως μπορεί. Όμως έχει και αυτός κατά κάποιο τρόπο μπει μέσα σε αυτό το στρόβιλο που τη λύγει της ευπροπάθειας και του πολυχασμού που έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα είναι ο Φάμελος της εκκίνησης, ο Φάμελος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθαρός και κατά κάποιο τρόπο αμέτωπος. Αυτή τη στιγμή όλα τα πρόσωπα που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζονται ως μέλη μιας ομάδας που είναι αντίπαλη. Η αντιπαλότητα αυτή τη λύγει όλο το στελεχειακό δυναμικό και γι' αυτό θα χαθούν πολλά στελέχη. Εν τούτης πιστεύω ότι μπορεί με ας πούμε και κοινοβουλευτικούς και ευπρεπείς όρους να συνθέσει ένα στάδιο όπου μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν το δείξουν οι μετρήσεις, η βοηθησία της μετρήσης, ο όποιος ηγέτης, γιατί μπορεί να είναι και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εκφράζει ας πούμε μια πιο υπηρετικά θα λέγανε μπιτάτη, πιο έντονη αντιπολιτευτική κουλτούρα, όπως επίσης και ο κ. Κασελάκης, ο οποίος στις μετρήσεις δείχνει μειωμένος μέσα σε σχέση με την θριαμβευτική του περσινή ανάδυση ήταν πέρυσι, αλλά δείχνει ότι έχει έναν κόσμο. Αυτή λοιπόν αυτές οι ομάδες ισχύως θα συγκρουστούν και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να βγουν έξω από τις φοβερές πληγές που έχουν ανοίξει οι συγκρούσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν πάντως πρόσωπα που όποιος και να βγει, ανεξαρτήτως της θέσης που έχουν πάρει την κερκίδα, υπάρχουν πρόσωπα που θα τα απομακρύνει γιατί έχουν πια γίνει τοξικά. Καταστρέφουν το ίδιο το σπίτι. Τώρα, δεδομένης αυτής της τοξικότητας και της αντιπαλότητας που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε μπορεί να γίνει κάποιο debate, θα ωφελούσε ή πιστεύετε ότι θα αναδείχνει ακόμα περισσότερο την αντιπαλότητα αυτή που υπάρχει? Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει φτωχός. Δεν είναι φτωχός, αλλά δείχνει φτωχός. Και μεγαλώνει αυτό το αίσθημα, εννοώ πολιτικά φτωχός. Και μεγαλώνει αυτό το αίσθημα η πολύ καλή επίδοση, δεν λέω την επαύριο, την ίδια μέρα της αναμέτρησης της τηλεοπτικής
με τους υποψηφίους πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ που ήταν εν τέλει πολύ θετική και κράτησε προσχήματα και έδειξε και ένα πρόσωπο προς τον κόσμο. Βέβαια, τις επόμενες μέρες έχουν λίγο εκτραγυνθεί και στηρίζει τα πράγματα. Ελπίζω να μην στάσουν στα άκρα και να μην, όπως είπε η Άννα Διαμαντοπούλου, μην πάθουν αυτό που έπαθε ο ανταγωνιστικός και όμορος χώρος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, είναι μικρό το διάστημα που θα δούμε τα πρόσωπα. Είναι μεγάλο το διάστημα που θα δούμε τις μεγάλες επικρατειακές αναμορφώσεις. Πού θα πάει αυτή η τεράστια μάζα που διέρευσε από το ΠΑΣΟΚ όταν έγινε η στρεκοπία της χώρας και άπλωσε σε διάφορους πολιτικούς χώρους, σε άλλους πολιτικούς χώρους και που σήμερα αυτή η μάζα, ιδίως η αριστερογενή και ο αριστερή πράτη, γυμνάζει στο σπίτι. Την κόντρα Ανδρουλάκη-Βούκα πώς τη βλέπετε? Πιστεύετε ότι μπήκαμε σε φάση σύγκρουσης πριν τις εκλογές? Σε φάση σύγκρουσης ή ούτως ή άλλως με την διέγερση θέματος ηγεσίας μετά από τις εκλογές είχαμε μπει εκ των πραγμάτων. Το στυλ όμως και η ένταση διαφοροποιείται σε κάθε υποψήφιο. Όποιος είναι νυφάλιος έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες. Νυφάλιος, πράος, δίνει την αίσθηση ασφάλειας στον πολίτη, πολύ βασικό αυτό, στον λήπτη του μηνύματος. Θα έχει περισσότερες πιθανότητες, κατά τη γνώμη μου. Έχει γκώσει, με συγχωρείτε για αυτόν τον μη δόκιμο όρο, έχει γεννήσει, έχει μπουχτίσει ο κόσμος από συγκρούσεις, πολύ περισσότερο που μια σύγκρουση τον φέρει το πρόσωπο πολιτιστικά κοντά του. Γιατί είναι μέρος της καθημερινότητάς του, είναι μέρος της social mediaικής του πραγματικότητας. Όλοι βρίζουν όλους. Όταν έρχεται και ο εμβληματικό και το εμβληματικό πρόσωπο, δηλαδή ο πολιτικός, να κάνει το ίδιο, πού είναι η μαγεία? Χάνει την πιθανότητα μαγείας. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, η φαλιότητα και ο έλεγχος των εκφραστικών μέσων θα οφείσει τον υποψήφιο που θα το επιλέξει προς τα πάνω. Τώρα, αν επικρατήσει πόλωση στο ΠΑΣΟΚ και αν οξυνθεί η ένταση, ποιον πιστεύετε ότι θα ευνοήσει? Είναι ρευστό. Δεν μπορούμε να πούμε. Προσέξτε, με τι έχει νομιμοποιηθεί ο καθένας? Δεν έχει νομιμοποιηθεί με πολιτικό λόγο. Δηλαδή, δεν έχει αναδυθεί η πολιτική σκηνή με πολιτικό λόγο. Όλοι τους, με κάποιο τρόπο, ιδίως ο Γερουλάνος και η Διαμαντοπούλου, δεν έχουν αναδυθεί με έντονο λόγο. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πούμε το εξής. Όλα τα πρόσωπα, επειδή η μνήμη του πολιτικού κοινού είναι βραχία, όλα τα πρόσωπα ανακοινίζονται, ξαναστήνονται, ξαναγεννιόνται. Λοιπόν, κανείς δεν πούλησε, δεν έφερε, δεν εξέφρασε ένταση. Επομένως, υποτίθεται ότι θα υιοθετήσει κάτι που δεν το έχει, που δεν το φέρει. Κάνε λάθος του. Δηλαδή, άλλο η σύγκρουση, άλλο τα εκφραστικά μέσα με τα οποία διεξάγεται η σύγκρουση και αναπτύσσεται η σύγκρουση. Τώρα, στην δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, φαίνεται η κυρία Διαμαντοπούλου να είναι στην δεύτερη θέση. Πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο το debate σε αυτό? Ναι, γιατί είναι ένα κοινό που ακούει αυτό που έμεινε στο debate, άκουσε το debate, κάθισε με πειθαρχία στις 3 ώρες. Είναι ένα κοινό, ας το πούμε, πολιτικά λόγιο, πολιτικά πιο εκπαιδευμένο. Και επομένως, νομίζω ότι λειτουργήσε θετικά. Η παρουσία της ήταν και συγκροτημένη. Όχι ότι τον άλλον είχε τα μεγάλα λάθη, το έχουμε πει, δεν υπήρξε ηγεμονεύον λάθος. Νομίζω λοιπόν ότι ανέβηκε με το debate και όσο κρατήσει αυτή την στάση μετριοπάθειας, χωρίς επιθέσεις στους άλλους χώρους, ενώ και στην αριστερά, γιατί η αριστερά είναι ο συνομιλητής. Το αριστερό ακροατήριο είναι το
διαιστορικός συνομιλητής και του ΠΑΣΟΚ, κυρίως του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ από τη γέννησή του με την αριστερά συνομίλησε. Την αριστερά, μέρος της αριστερής ετοιμοτολογίας ενσωμάτωσε. Δεν μπορεί να είναι απέναντι. Άλλο οι διαφοροποιήσεις, άλλο η κριτική, άλλο η αντιπαλότητα. Νομίζω λοιπόν ότι το έχουν πάρει το μήνυμα και προσέχουν. Επομένως, ακριβεί τις λεπτομέρειες και στις μετά την πρώτη Κυριακή, συμφωνίες που θα κάνουν μεταξύ τους, αν και είναι δύσκολο να έχεις ένα κοινό που θα είναι και πίμνιο. Δηλαδή θα πειθαρχήσει με απόλυτο τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Κυπριακό, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε πως η κατοχή της Κύπρου αποτελεί παραβίαση των αρχών του Ευρωπαϊκού Χάρτη και πως η λύση των δύο κρατών δεν είναι αποδεκτή. Ενώ κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο στο τραπέζι του διαλόγου. Greece is willing to work towards resolving the only major outstanding issue we have with our neighbor, the delimitation of the continental shelf and the exclusive economic zone in the Aegean and the Eastern Mediterranean. We have not been able to effectively address this difference for more than 40 years. But this does not mean that it is destined to remain unresolved. As Prime Minister of Greece, I reaffirm here today our commitment to the sovereignty and territorial integrity of Cyprus and to a solution on the basis of a bizonal bicommunal federation with a single sovereignty, a single citizenship, and a single international personality in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. A two-state solution cannot and will not be accepted. It is simply not a solution. Πύραυλο των Χούθη από την Ιεμένη αναχέτησαν επάνω από την περιοχή του Τελ Αβίβ οι Ισραηλινές δυνάμεις, την ώρα που το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα τον Νότιο Λίβανο, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια χερσαία εισβολή. Ανάμεσα στα δεκάδες θύματα των χθεσινών Ισραηλινών βομβαρδισμών και ο διοικητής της μονάδας των drones της Χεσμπολάχ. Και όλα αυτά την ώρα που οι διεθνείς πιέσεις προς τον Νετανιάχου να δεχτεί την πρόταση για κατάπαυση του πυρός γίνονται όλο και πιο ασφυκτικές, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παρά τις διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τα χτυπήματά του κατά της Χεσμπολάχ. המדיניות שלי, המדיניות שלנו היא ברורה. אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בכל הכוח. ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו. Πάνω από 700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Λίβανο από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς από την αρχή των εχθροπραξιών. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις όμως δηλώνουν έτοιμες για περισσότερα χτυπήματα. Η αεροπορία είναι έτοιμη να στηρίξει τη χερσαία εισβολή που ετοιμάζουν στο έδαφος του Λιβάνου οι Ισραηλινές δυνάμεις. נערכים כתף אל כתף עם פיקוד צפון לכניסה של תמרון קרקעי. נערכים, אם יופעל, זו החלטה מעלינו. Τις τελευταίες ημέρες ο Ισραηλινός στρατός εξοντώνει έναν έναν τους διοικητές της Χεσμπολάχ. Ανακοίνωσε πως σκοτώθηκε ένα ακόμα ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης, ο Μοχάμαντ Χουσέιν Σρούρ, διοικητής της μονάδας των drones της Χεσμπολάχ. Ενδεικτικό του πόσο κοντά είναι μια επέκταση του πολέμου είναι το γεγονός πως οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν την αναχέτηση πυράβλου των Χούθη που προερχόταν από την Ιεμένη επάνω από το Τελ Αβίβ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμένουν σε μια κατάπαυση του πυρός για 21 ημέρες προκειμένου να αρχίσουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήταν αρχικά θετικός. Η κατακραυγή όμως στο εσωτερικό της κυβέρνησης του τον έκανε στη συνέχεια να αρνηθεί την πρόταση, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε πως συνέταξαν μαζί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πετά το γάντι στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Je pense que ce serait une faute de la part du Premier ministre de la refuser parce qu'il prendrait la responsabilité d'une escalade régionale. Τις επόμενες ώρες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού. Κατηγορούν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για γενοκτονία στη Γάζα. Κλαίνε πως δεν θα έπρεπε να το επιτρέπεται να απευθύνεται στα Ηνωμένα Έθνη. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον διεθνολόγο και αναλυτή του Strategy, με συγχωρείτε, International, Θρασίβουλα Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κουλιαρμάνη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
Ο Πρωθυπουργός είπε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η λύση των δύο κρατών στην Κύπρο από το βήμα του ΟΗΕ. Πώς το σχολιάζετε? Έθεσε τις βασικές αρχές της διπλωματίας μας και μία από αυτές τις αρχές φυσικά είναι ότι δεν μπορούμε να ανοιχτούμε την ύπαρξη δεύτερου κράτους στην Κύπρο. Είπε βέβαια ότι αποδέχεται τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Κάποιοι διαφωνούν με αυτό, μεταξύ των οποίων και εγώ. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ισχυρές οι προϋποθέσεις ώστε να πάμε σε μια λύση του Κυπριακού. Τώρα ο Πρωθυπουργός είπε και για παράθυρο ευκαιρίας για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Είναι ρεαλιστικό αυτό? Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει συζητήσεις και έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις. ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα βασανίζουν και τις δύο κυβερνήσεις εδώ και 10-40 περίπου έτη. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που υπάρχει η πολιτική σταθερότητα και στις δύο χώρες να βρούμε μια λύση ώστε να πάμε παρακάτω. Να υπάρξει μια λύση, μια επίλυση του ζητήματος. Και από πού μπορεί να προέλθει αυτή η λύση? Βλέπετε να υπάρχει κάποια προοπτική για Χάγη? Κοιτάξτε, από ό,τι έχω καταλάβει έχει συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης πολιτικού διαλόγου που αναμένεται να οδηγήσει στη Χάγη. Θα πρέπει να φτάσουν οι δύο χώρες σε ένα συνυποσχετικό και να προσφύγουν από κοινού ώστε να υπάρξει ένας καθορισμός των χωρικών υδάτων και της ΑΟΣ. Είναι δύσκολο. Πολύ τα περισσότερο είμαστε στην αρχή, αλλά μπορεί και να προκύψει αποτέλεσμα. Τίποτα δεν είναι πλέον αδύνατο. Και αν σας ζητούσαμε να δώσετε ένα χρονικό ορίζοντα? Εγώ δεν θα μπορούσα να δώσω χρονικό ορίζοντα. Αυτό έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις που συζητάνε μεταξύ τους και φυσικά να παρατηρήσω ότι συζητάνε, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε βυθισμένοι στο σκοτάδι. Εξαρτάται από τον τρόπο που θα κινηθεί ο πολιτικός διάλογος. Σήμερα κάποια εφημερίδα δίνει σαν αποκαλυπτικό ότι έχουν συμφωνήσει για αρχή του πολιτικού διαλόγου της 25 Ιανουαρίου. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Είναι ζητήματα των κυβερνήσεων που κάνουν τις διαπραγματεύσεις. Το θέμα του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου φαίνεται να προχωράει. Ποια είναι η σημασία του και πώς μπορεί να αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Πρακτικά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, η Τουρκία δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα, ακόμη και αν το καλώδιο περνούσε από δικά της χωρικά ύδατα. Πόσο μάλλον που περνάει μέσα από τα δικά μας χωρικά ύδατα και έχουμε κάθε δικαίωμα να προχωρήσουμε στην πόντιση αυτού του καλωδίου. Και ο κίνδυνος επισφάλειας, ο κίνδυνος πολιτικής αστάθειας που τίθεται μέσα στα συμβόλαια αφορά ακριβώς την παρέμβαση της Τουρκίας που μπορεί να σταματήσει για τις βίες στην πόντιση του καλωδίου, παράνομα και παράτυπα, ξαναλέω. Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Ουσιαστικά διασυνδέεται η μοναδική χώρα που δεν είναι διασυνδεμένη στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο με την Ευρώπη, είναι η Κύπρος, η οποία θα έχει τεράστια ωφέλη για διαμέσου της ηλεκτροδότησης και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και πολύ παρακάτω με την προέκταση του καλωδίου προς το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή. Να πάμε τώρα και στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται ότι η πρόταση για εκεχηρία δεν προχώρησε τελικά. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται εκεί η κατάσταση? Θεωρώ ότι δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη Γάζα. Εδώ πρόκειται για εισβολή σε μια ξένη χώρα. Ο Λίβανος είναι μια άλλη χώρα. Δεν είναι η λωρίδα της Γάζας. Θα υπάρξει αντίσταση. Οι Ισραηλινοί θα ίσως να έχουν θύματα. Θεωρώ ότι θα εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες με βομβαρδισμούς και αεροπορικά μέσα και θα σκεφτούν πάρα πολύ καλά πριν προχωρήσουν σε μια χερσαία επιχείρηση. Έχω ξαναπεί ότι ο στρατός του Ισραήλ είναι ο ισχυρότερος στην περιοχή. Δεν αναμένεται να συναντήσει κάποιον να του αντισταθεί. Αναμένεται όμως αυτή τη φορά να υπάρξουν θύματα λόγω του οπλοστασίου που διαθέτει η Χεζμπολάχ. Δεν είναι στα τούνελ όπως είναι της Χαμάς. Είναι στο έδαφος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ.
Τώρα, εξαιτίας όλης αυτής της ταραχής που υπάρχει στην Μέση Ανατολή, η οποία βέβαια αυξάνεται και εξαιτίας των επιθέσεων που γίνονται μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Να περιμένουμε εξαιτίας αυτού συνέπειες στις τιμές της ενέργειας μελλοντικά. Κοιτάξτε, μελλοντικά και ανάλογα με την εμπλοκή και άλλων ισχυρών κρατών στην περιοχή, φυσικά θα επηρεαστούν και οι τιμές της ενέργειας, μια που υπάρχει ένα μόνιμο πρόβλημα πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς, και ανάλογα, ξαναλέω, με την εμπλοκή των άλλων χωρών του κόλπου, ίσως να έχουμε πρόβλημα τόσο με την ενέργεια, αλλά ήδη θα έχουμε πρόβλημα με τις μεταναστευτικές ροές, μια που ο νότιος Λίβαλος πλέον εκενώνεται και οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν προς το βορρά. Και αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, η Ελλάδα και η Ιταλία θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα της μετανάστευσης. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα για εμάς. Γι' αυτό είδαμε και τον Πρωθυπουργό χθες να μιλάει για εκεχηρία. Και ας ελπίσουμε να υπάρξει λίγο λογική ώστε να σταματήσει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Ευτυχίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ. Την δυσκολότερη μάχη της ζωής της δίνει από την εντατική μονάδα του νοσοκομείου η Μαρινέλα, που υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό την ώρα που τραγουδούσε στο Ηρώδιο. Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, ενώ πληροφορίες θέλουν να επικοινώνει σε μέσα από την εντατική με την κόρη της, λέγοντάς της ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα της. Την ίδια στιγμή, ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης, τόσο από απλούς πολίτες όσο και από καλλιτέχνες, έχει κατακλείσει τα social media. Ανέκτησε επαφή με το περιβάλλον. Άνοιξε τα μάτια της, είδε την κόρη της και της είπε: «Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Δώσ' μου τα θάνατο νερό. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού δίνει μια δύσκολη μάχη. Άφησε όμως μια συναυλία στη μέση. Και οι συναδελφοί της περιμένουν να τη δουν και πάλι επί σκηνής, με τον μπρίο της, την εκφραστικότητά της. Μια φωνή που ξεχώρισε, μεσουράνησε, άντεξε. Θριάμβευσε και ακόμα μπορεί. Όλοι ευχόμαστε να το ξεπεράσεις και να ξαναγυρίσεις. Η αγάπη των συναδέλφων της, η συμπαράστασή τους συγκινητική. Την θαύμαζα από μικρό παιδί, δεκαετία του 60, όταν είχα στα αεροστοπικά του πατέρα μου τα μικρά δισκάκια μου, τον Καζατζίδη. Νομίζω πως είναι από τους πρωτεργάτες του λαϊκού τραγουδιού. Η κυρία Μαρινέλα είναι αυτή η οποία σηκώθηκε όρθια από την καρέκλα και έδωσε μια άλλη διάσταση στο λαϊκό τραγούδι. Από το Λονδίνο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αφιέρωσε στη Μαρινέλα το τραγούδι του «Παιδί γενναίο». Στην κυρία Μαρινέλα, όλοι μας στην αγάπη και όλοι μας στην καρδιά. Μαρινέλα μας, η σκέψη όλων μας μαζί σου. Ξεκινώντας τα 18 της χρόνια ως τραγουδίστρια του Στρατιωτικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης, πολύ γρήγορα κατέκτησε τη μεγάλη οθόνη και σφράγισε με την φωνή και την παρουσία της τις περισσότερες ταινίες της χρυσής εποχής του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Απόψε ο Θεός. Έχει συνεργαστεί με όλα τα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Όλοι υποκλίνονται στην ανωτερότητα της τέχνης της. Το σπίτι με το Μέγκα γιόρτασε τα δύσκολα Χριστούγεννα του 2021 με την ντίβα της ελληνικής μουσικής. Με τις ερμηνείες της έδωσε το σύνθημα για την επανέναρξη μιας ζωής γεμάτη αγκαλιές, αγάπη και υγεία. Αγάπη μου, αγάπη μου, εγώ να μας αγαπώ. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, μια μαχήτρια της ζωής. Ευχή όλων να επιστρέψει όσο πιο σύντομα γίνεται στη σκηνή, εκεί όπου μαγεύει με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Απόφαση σταθμός για την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς για πρώτη φορά ανήλικος προφυλακίστηκε για bullying. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας του Ναυπλίου αποφάσισαν να προφυλακιστεί ο 17χρονος που ξύρισε με φαλτσέτα έναν 12χρονο στην Ερμιόνη και να σταλεί σε σοφρονιστικό ίδρυμα. Στο μεταξύ, ο αριθμός των κρουσμάτων βίας μεταξύ ανηλίκων αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτά εκδηλώνονται σοκάρουν, καθώς πρωταγωνιστούν παιδιά ακόμα και 8 ετών. Η επόμενη πράξη του αδιανόητου περιστατικού με φαλτσέτα σε σχολείο της Ερμιόνης γράφεται στα δικαστήρια του Ναυπλίου.
Εκεί όπου προσήλθαν για να απολογηθούν οι δύο 17χρονοι, που κατηγορούνται ότι ξύρισαν με φαλτσέτα το μουστάκι μαθητή πρώτης γυμνασίου μέσα στο σχολείο. Με μια φαλτσέτα, στην ώρα του διαλύματος, απείλησαν και τραυμάτισαν ελαφρά ένα 11χρονο παιδί στο πρόσωπό του και συνέχεια του αφαίρεσε ο ένας από τους δύο το ποσό των 2 ευρώ από την τσέπη του παντελονιού του που είχε για το χατζηλίκι του το παιδί. Την ώρα του διαλύματος μετράβηξαν από το κηλικείο του σχολείου δύο μεγαλύτεροι μαθητές ηλικίας 17 ετών. Ο ένας με κρατούσε και ο άλλος με φαλτσέτα που είχε σε ένα τσαντάκι προσπάθησε να ξυρίσει το μέρος του άνου χείλους χωρίς τη θέλησή μου. Σύμφωνα με όσα εκμυστηρεύτηκε στους γονείς του, ο 17χρονος με τη φαλτσέτα ήθελε να του ξυρίσει και το φρύδι. Αλλά δεν πρόλαβε επειδή χτύπησε το κουδούνι και οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους. Ήταν στο πλαίσιο μιας εντός εισαγωγικών πλάκας, κακώς εκτελεσμένης ενδεχομένως, υπερεύει τα όρια ενδεχομένως, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια παρεξήγηση. Υπάρχει ωστόσο και δεύτερη καταγγελία από μαθητή επίσης της πρώτης γυμνασίου του ίδιου σχολείου, στον οποίο ο 17χρονος έβγαλε φαλτσέτα. Το παιδί είχε πάει στο κηλικείο για να πάρει να πάει και στο γυρισμό τον σταματήσανε, τον περικυκλώσανε 5. Άξε τα είπαν τώρα, μου κάνανε τα πάνω από τα χείλη, στο μουστάκι με το ξηρά. Την Παρασκευή θα ληφθεί απόφαση του σχολείου στη Γλυφάδα, του οποίου δύο μαθήτριες επιτέθηκαν με βάναυσο τρόπο σε βάρος 14χρονης, η οποία παραμένει σε απόλυτο σοκ. Για να δικαιολογεί τέτοιο μέλος, πρέπει κάποιος να έχει σκοτώσει τη μάνα ή τον πατέρα κάποιον για να δικαιολογήσει κάτι τέτοιο. Από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει συνολικά 9.000 συλλήψεις ανηλίκων. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί εκπομπή εδώ με τον Σταμάτη Ζαχαρό. Καλό σας απόγευμα.